Τι γίνεται παιδιά, Wrestling News GR εδώ, είμαι ο Ripper και σας φέρνω το δεύτερο βίντεο της ημέρας που είναι το ενημερωτικό βιντεάκι για τις διακοπές μου του Αυγούστου. Το πρώτο βίντεο ήταν το Main Event Review και όσοι είδατε αυτό ή αντίστοιχα το Raw Review που ανάβασα χθες ημέρα Τετάρτη θα ξέρετε πως έχω διακοπές αυτήν τη Δευτέρα, 12 του μήνα, 12 Αυγούστου, την ερχόμενη Δευτέρα και θα λείπω περισσότερο από ότι έλειπα τον Ιούνιο, στις διακοπές του Ιουνίου που πήγα νωρίτερα φέτος, όσοι θυμάστε. Θα λείπω δηλαδή περίπου για 2 εβδομάδες. Δεν είναι ακριβώς 15 μέρες η απουσία μου, αλλά σκεφτείτε πάνω κάτω που σας στραβά, θα λείπω 2 εβδομάδες. Οπότε ηχογραφήσεις δεν θα ανεβαίνουν σίγουρα για 2 εβδομάδες. Βίντεο δεν είμαι σίγουρος, πραγματικά εξαρτάται από το αν θα έχω ίντερνετ. Δηλαδή εάν έχω τέλεια, απίστευτα, αν έχω ξοδωμάτιο ακόμα καλύτερα. Γιατί θα ανεβάζω βίντεο χωρίς υπογραφή, μπορώ να ανεβάζω WWE 2K14 νέα, όπως έκανα και πέρσι με το WWE 13 που ήμουν σε μια αντίστοιχη κατάσταση, είχα φύγει διακοπές εκεί, βρήκα βέβαια φυσικά ίντερνετ αφού ανέβαζα βίντεο WWE 13 και ανέβαζα για το video game και reviews, αλλά τα reviews φυσικά χωρίς υπογραφή, έγραφα το κείμενο πάνω στις εικόνες, τις απόψεις μου και τα αποτελέσματα και έβαζα μια μουσική από πάνω, έτσι γινόταν η αλλαγή των εικόνων. Εναλλάσσονταν οι εικόνες, φαινόντουσαν τα κείμενα και ακουγόταν η μουσική από πάνω. Όντας ξέρω εγώ το review 5 λεπτά ή και λιγότερο ανάλογα τη show ήταν. Αν ήταν SmackDown, ας πούμε, ήταν κανένα τρίλεπτο με 2-45 λεπτά ανάλογα και πόσα είχα να πω. Δεν ξέρω αν θα το κάνω έτσι φέτος, βρω δεν βρω ίντερνετ. Πιστεύω ότι ίσως το κάνω. Δηλαδή θέλω να μου γράψετε στα comments, θέλετε να το κάνω έτσι. Πιστεύω και θέλω πάρα πολύ παιδιά να βρω πραγματικά σύνδεση στο ίντερνετ, γιατί θέλω να δω το SummerSlam, θέλω να δω το Raw που έρχεται τη Δευτέρα, θέλω να δω το Total Divas. Οπότε θέλω να μου γράψετε στα comments αν βρω ίντερνετ, θέλετε να ανεβάζω τα review έτσι, δηλαδή το Raw review. Θα, ας πούμε, ένα match είναι Dolph Ziggler αντίον Biggie Langston, θα πάρω κάποιες εικόνες από αυτόν τον αγώνα, θα γράψω πάνω στις εικόνες αυτές και θα ανεβάσω το βίντεο με μια μουσική να παίζει από πάνω, ξέρω εγώ, το theme του Ziggler για παράδειγμα, λέμε τώρα. Έτσι λοιπόν, όσοι θέλετε να δείτε ένα παράδειγμα από αυτό, μπορείτε να πάτε στα παλαιότερα βίντεο. Πέρυσι, τέτοιο καιρό νομίζω, ή αργότερα λίγο πιο τον Αύγουστο, έτσι τα έκανα τα βίντεο, δεν τα έχω σβήσει, μπορείτε να δείτε πώς εννοώ ακριβώς έτσι το design του βίντεο. Οπότε δείτε αυτό, σίγουρα θα ανεβαίνουν τα WWE 2K14 νέα, εάν βρω ίντερνετ. Επίσης τις τελευταίες αυτές μέρες που θα μείνω εδώ θα ανέβουν αρκετά βίντεο, θα είστε full δηλαδή ικανοποιημένοι, συγγνώμη, πιστεύω τουλάχιστον. Αυτά λοιπόν, φεύγω 2 εβδομάδες και δεν είμαι σίγουρος αν θα βρω ίντερνετ. Ευελπιστώ να βρω. Επίσης, εντάξει, αν δεν βρω είναι λογικό, όπως δεν θα γράφω και στο ROP, δεν θα γράφω άρθρα στο Rings of Pain, ούτε σελίδα στο Facebook, τίποτα. Και λογικά θα μείνετε 2 εβδομάδες χωρίς βίντεο. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή, δεν νομίζω να σας αφήσω 2 εβδομάδες χωρίς βίντεο. Ακόμα και αν δεν έχω στο δωμάτιο ίντερνετ που θα ήταν το ιδανικότερο όλων. Κάπου θα ψάξω σε κάνα καφέ, ξέρω εγώ, θα βρω για λίγο ίντερνετ και κάτι θα ανεβάσω, ας πούμε. Ή κάτι θα βρω για να δω το SummerSlam έτσι μόλις γυρίσω, να κάνω κατευθείαν το review. Γιατί νομίζω πως θα κάνω το review σε ηχογράφηση όταν γυρίσω, εφόσον δεν το κάνω με, όπως είπαμε, τον τρόπο που είπα πριν και βρω ίντερνετ όταν λείπω. Οπότε αυτά από μένα. Για τυχόν ερωτήσεις γράψτε από κάτω στα σχόλια. Επίσης θέλω να μου πείτε οπωσδήποτε παιδιά στα σχόλια κάτω από το βίντεο, εάν, εφόσον βρω ίντερνετ βέβαια, θέλετε να βλέπετε τα reviews, να τα ανεβάζω έτσι όπως είπα με τον τρόπο που ανέφερα λίγο πιο πριν. Δείτε και τα βίντεο μου τα πιο παλιά για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Αφήστε μου λοιπόν σχόλια από κάτω από το βίντεο. Είμαι ο Ripper. Καλές διακοπές σε όσους επίσης φεύγουν μαζί μου. So off.